Μανώλη μου, καλημέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την διαφορετικά, πραγματικά διαφορετικά 17 Νοέμβρη. Κυρία Χρυστοφή, καλή σας μέρα. Πραγματικά μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη 17 Νοέμβρη σήμερα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη να περιορίσει το συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων, το δικαίωμα του συνέρχεστε. Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική κρίση. Ο λαός μας υποφέρει πάρα πολύ, θρυνούμε καθημερινά θύματα και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μπροστά στην αδυναμία της να διαχειριστεί την μεγάλη αυτή κρίση προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα μεταφέροντας την ευθύνη στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Εμείς ως κόμμα της αριστεράς και γενικότερα τα κόμματα της αριστεράς έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τιμήσουμε τους αγώνες του λαού μας παίρνοντας τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα και με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης να προχωρήσουμε στις απαραίτητες εκδηλώσεις. Πιστεύουμε ότι η μέρα αυτή είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα τιμής για τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για να έχουμε σήμερα δημοκρατία, για να έχουμε σήμερα ελευθερία. Το αίτημά τους, το βασικό του σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» παραμένει και σήμερα επίκαιρο, ζητώντας πλέον περισσότερο και μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος, μεγαλύτερη και καλύτερη δημόσια υγεία για το λαό μας, καλύτερα σχολεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.